Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα τις ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από σόη και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνει βεδουίνη με ματιά λυπητερή, κι όρκο στον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν άκουσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά, ξεκινάν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτητα σκυλιά, και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε κοινό το πρωί, πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης καρτερεί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό Σεβάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.